Προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, συμπατριώτισες και συμπατριώτες, καλησπέρα σας. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στην απόψινή πολιτιστική και επιστημονική ημερίδα με κεντρικό θέμα Βόρειος Ήπειρος και Επανάσταση του 1821. Μια εκδήλωση που, όπως ήδη γνωρίζετε, διοργανώνεται από την Παράταξη Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική, τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, με σκοπό την αποτείναξη του Οθωμανικού ζυγού, την απελευθέρωση και τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους επίσημους καλεσμένους που μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ. Επιγραμματικά έχουμε κοντά μας, ως εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης, τον Υφυπουργό Εξωτερικών και αρμόδιο, για
θέματα αποδημολυσμού, τον κύριο Κωνσταντίνο Βλάση. Κοντά μας έχουμε τον αγαπημένο Περιφερειάρχη της Αττικής, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, κυρία Μέρη Βιδάλη. Από τις παρατάξεις έχουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, επικεφαλής της Αττική Πράσινης Περιφέρειας. Κοντά μας έχουμε τον Αντιδήμαρχο Ηλιούπολης, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ακρίβεια, τον κύριο Γιάννη Πούλο. Κοντά μας είναι ο βουλευτής Θεσποτείας με τη Νέα Δημοκρατία, κύριος Βασίλης Γιώγιακας. Ο πρόεδρος της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, πρώην υφυπουργός και βουλευτής και πρώην βουλευτής Θεσποτείας με τη Νέα Δημοκρατία, κύριος Αντώνης Μπέζας. Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, κύριος Γιάννης Χατζηθοδοσίου. Και να πάμε λίγο στην πατρίδα μας τώρα, εκεί στη Βόρεια Ήπειρο, καθώς ήρθαν εδώ σήμερα και μας τίμησαν με την παρουσία τους, ο κύριος Νίκος Κουρής, βουλευτής στην περιφέρεια Αυλώνας, στο Αλβανικό Κοινοβούλιο. Κοντά μας έχουμε από τα πανέμορφα χωριά της Δρόπολης, τον επιχειρηματία κύριο Κώστα Σωτήρη. Επίσης έχουμε από τον χώρο του αθλητισμού κοντά μας, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυμαχίας, τον κύριο Χάρη Μαριόλη. Τον πρόεδρο της Εταιρείας Ευεργετών, κύριο Ανάστο Δημητρόπουλο. Και να αναφερθούμε και να τιμήσουμε και να ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία τον κύριο Λευθέριο Γείτονα, από το εκπαιδευτήριο Γείτονα, τον Ηπειρώτη μας, τον αγαπημένο μας Ηπειρώτη. Θα ήθελα να πω, να αναφερθώ ότι αποτελεί και για μένα μια ξεχωριστή τιμή το γεγονός ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ απόψε κοντά σας για να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια της Εθνικής Παλιγενεσίας, έστω και υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, στηρώντας απαραίτητα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας, όλα τα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβουμε προκειμένου να αποτρέψουμε την διασπορά του κορονοϊού. Νομίζω η χαρά είναι διπλή, γιατί είμαστε διαζώσεις. Μετά, νομίζω, από πάρα πολύ καιρό βρισκόμαστε όλοι μας εδώ σήμερα για αυτήν τη σημαντική εκδήλωση. Μία εκδήλωση που, πιστέψτε με, την έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς, με χαρά, με αγάπη και πολύ μεράκι, όπως θα διαπιστώσετε. Εν μέσω, λοιπόν, πανδημίας, νομίζω ότι καλούμαστε όλοι μας, σαν άλλοι αγωνιστές του 1821, να προτάξουμε το εμείς, προκειμένου να απελευθερωθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται από αυτόν τον επικίνδυνο, τον ύπουλο εχθρό που μας ταλανίζει, όχι βέβαια μόνο την Ελλάδα, αλλά και ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα, να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται, να εξαλειφθεί, προκειμένου να σχεδιάσουμε την επόμενη ημέρα. Γιατί ξέρετε, αυτή η εκδήλωση ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται. Προσπαθούμε να σχεδιάσουμε την επόμενη ημέρα, βρίσκοντας όλα εκείνα τα εφόδια που απαιτούνται για να προχωρήσουμε μπροστά. Η Ελλάδα, λοιπόν, φέτος γιορτάζει 200 χρόνια ελευθερίας, 200 χρόνια αγώνων, 200 χρόνια θυσιών. Και νομίζω ότι είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, να τιμήσουμε την ιστορική μνήμη για να έχουμε παρόν και μέλλον. Γιατί και οι αγωνιστές του 1821, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο πολέμησαν, αψηφώντας κάθε κίνδυνο, κάθε δυσκολία, με κεντρικό σύνθημα ελευθερία ή θάνατος, από άκρη σ' άκρη του ελληνισμού, από τη Μάνη, από την Κρήτη, το Πελοπόννησο, το Σούλι, την Ήπειρο, τα Δωδεκάνησα, τον Πόντο, την Κύπρο, με βασικό στόχο την ελευθερία, την ανεξαρτησία και τη δημοκρατία. Απόψε, λοιπόν, και εμείς μέσα από αυτή την εκδήλωση, αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να σας ταξιδέψουμε λίγο πίσω στον χρόνο, για να δούμε εκείνες οι συνθήκες του 1821, του αθάνατου 1821, που οδήγησαν σε αυτή την εξέγερση. Θα κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο για να δούμε τα ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα που σημάδεψαν το 1821 μέσα από αυτήν την εκδήλωση. Θα εστιάσουμε κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου
Και επειδή το κεντρικό θέμα της εκδήλωσης είναι Βόρειος Ήπειρος και Επανάσταση το 1821, επιτρέψτε μου να σας αναφέρω το εξής. Το 1821 δεν υπήρχε Νότιος και Βόρειος Ήπειρος, παρά μόνο μία ενιαία, εθνολογικά, ιστορικά, γεωγραφικά Ήπειρος. Στην Άπειρον Γην, λοιπόν, αυτή, έζησαν, μεγαλούργησαν Ήπειρώτες, οι οποίοι συμμετείχαν από την αρχή σε όλα τα επαναστατικά κινήματα κατά των Τούρκων, έδωσαν τη ζωή τους και οι ακρίτες Έλληνες της Βορείου Ήπειρου. Επίσης, συμμετείχαν και εκείνοι σε όλα τα προεπαναστατικά κινήματα. Πολέμησαν από πάρα πολλές σημαντικές ηρωικές περιοχές, τη Χιμάρα, το Χόρμοβο, το Σελιό, το Αργυρόκαστρο, την Κοριτσά, με βασικό στόχο τον ξεσηκωμό του γένους. Η συμβολή, λοιπόν, των Βορειοπειρωτών υπήρξε σημαντική σε κάθε ιστορική στιγμή του ελληνικού γένους. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε και σήμερα από την απόψη μας εκδήλωση. Θα ήθελα πειραματικά να σας αναφέρω για την εκδήλωση. Θα πλαισιώνεται καθ' όλη τη διάρκεια των ενωτήτων από το πολυφωνικό μας και από την ζωντανή μας μουσική ορχήστρα. Θα έχουμε τρεις κύκλους ομιλιών, όπου κάθε ενότητα διακρίνεται από τέσσερις θεματικές ενότητες. Θα γίνει απονομή σε εξέχουσες προσωπικότητες, απονομή και δώρων και στους ομιλητές και θα ολοκληρωθεί με την παράθεση μήνυ γεύματος για άλλους παρευρισκόμενους. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να προσκαλέσω στο βήμα τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα πόδιμολισμού, κύριο Κωνσταντίνο Βλάση, να μας απευθύνει τον δικό του χαιρετισμό. Ευχαριστώ, Άννα. Κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητέ Γιώργο, κύριε συνάδελφε βουλευτή, Βασίλη Γιώγιακα, που είσαι πάντα δίπλα στο πλευρό των βορειοπειρωτών συμπατριώτων μας, κύριε πρόεδρε του Επιμελητηρίου, κύριε βουλευτά στο Αλβανικό Κοινοβούλιο, αγαπητοί συνάδελφοι ακαδημαϊκοί, κυρίες και κύριοι. Αποτελεί ξεχωριστή τιμή για μένα να εκπροσωπήσω τον πρόεδρο της ελληνικής κυβέρνησης, πρωθυπουργό κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, στη σημερινή επιστημονική πολιτιστική μερίδα. Η διοργάνωσή της με πρωτοβουλία της παράταξης Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική αποτελεί ένα απτό παράδειγμα όχι μόνο της ευρύτατης επιθυμίας συμμετοχής στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα, αλλά και μιας ουσιαστικής επιστημονικής διερεύνησης της επαναστατικής περίοδου υπό το πρίσμα της συμβολής μιας συγκεκριμένης περιοχής, όπως η Βόρεια Ήπειρος. 200 χρόνια μετά το 1821 έχουμε πλέον μια σαφή ιστορική εικόνα των γεγονότων που προηγήθηκαν, αλλά και εκείνων που ακολούθησαν την Επανάσταση, των συγκυριών, της αδάμαστης θέλησης των προγόνων μας να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό και κυρίως της θυσιαστικής συμμετοχής Ελλήνων αλλά και φιλελλήνων, ανθρώπων δηλαδή που αν και δεν είχαν ελληνικό αίμα ούτε προσωπικό συμφέρον, εντούτοις έχοντας μελετήσει και συγκινηθεί από το ελληνικό πνεύμα και τις αξίες τους, ήρθαν δίπλα στους Έλληνες δίνοντας χείρα βοήθειας. 200 χρόνια μετά το 1821 έχουμε επιπλέον σαφή ιστορική εικόνα και των λαθών που έγιναν, των εσωτερικών ερίδων που ξέσπασαν, καθώς και των γεγονότων που εξαιτίας τους πολλές φορές κινδύνευσε ο αγώνας να οδηγηθεί σε μη αναστρέψιμες καταστάσεις. Σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο προβάλλει ιδιαίτερα η συνεισφορά των βορειοϋπειρωτών στον απελευθερωτικό αγώνα, καθώς και η προσφορά των μεγάλων ηπειρωτών ευεργετών σε αυτόν. Μελετώντας την ιστορία, είναι αμέσως διακριτό ότι οι ηπειρώτες συμμετείχαν ενεργά στο μεγάλο ξεσηκωμό. Πολλοί ήταν εκείνοι που, ακολουθώντας το παράδειγμα των τολμηρών συμπατριωτών μας, είχαν μοιηθεί στα σχέδια της φιλικής εταιρείας. Η Πρεμετή, η Μοσχόπολη, η Χιμάρα, το Αργυρόκαστρο ήταν κάποιες από τις περιοχές
που ξεχώρισαν σε αυτήν την προεπαναστατική προσπάθεια μίσης και προετοιμασίας. Αλλά και όταν ξέσπασε ο αγώνας, πολλοί από τους κατοίκους της Βορείου Ηπείρου δεν δίστασαν να έλθουν στις επαναστατημένες περιοχές και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην επιτυχή έκβασή του. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του χυμαριώτη Σπυρουμίλιου, ο οποίος μαζί με τα αδέρφια του, αφού οργάνωσαν σώμα εθελοντών από τη Χυμάρα, παρουσιάστηκαν στην Ακαρνανία και αργότερα συμμετείχαν και στην ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Αγαπητοί φίλοι, 200 χρόνια από το ιστορικό 1821, νιώθουμε ως ελληνική πολιτεία και ως Έλληνες πολίτες αισθήματα ευγνωμοσύνης προς όλους εκείνους οι οποίοι συνέβαλαν στην απελευθέρωση της Ελλάδας και επέλεξαν να συμμετάσχουν στον αγώνα με βαθιά ριζωμένη την πίστη στην εθνική ομοψυχία, στην ελευθερία του λόγου, στο σεβασμό στη θρησκευτική και πολιτική ελευθερία του κάθε πολίτη. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να συγχαρώ τον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Συμμαχίας για την Αττική, όλους όσοι συνέβαλαν στην διοργάνωση της σημερινής ημερίδας. Είμαι σίγουρος ότι από τις εργασίες σας θα εξαχθούν ουσιαστικά συμπεράσματα που θα εμπλουτίσουν την αντικειμενική ιστορική γνώση για τον αγώνα της απελευθέρωσης. Εύχομαι επιτυχίες στις εργασίες της ημερίδας. Ευχαριστώ πολύ.